καθώς την ανάπτυξη θεραπευτικών προσεγγίσεων κατά της νόσου Πάρκινσον στοχεύει ερευνητικό πρόγραμμα. Συντονίζεται βέβαια από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Ο κύριος Γιώργος Γαρίνης, καθηγητής Γενετικής Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτη και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Γαρίνη, για ακόμα μία φορά. Έχετε παρέμβει και στο παρελθόν στην εκπομπή μας και είναι χαρά μας. Να είστε καλά. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Για πείτε μας λίγο. Έκανα εγώ ένα πρόλογο για αυτό το περίφημο ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο έχει ως στόχο, κύριε Γαρίνη. Λοιπόν, είναι μία δράση εθνικής εμβέλειας, η οποία έχει ως στόχο την ανάπτυξη στοχευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων κατά της νόσου του Πάρκινσον. Ναι. Η αιτία για την οποία υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση και υπάρχει ανάγκη για έρευνα περισσότερο είναι ότι σήμερα δεν υπάρχει αποτελεσματική αιτιολογική θεραπεία που να αποτρέπει ουσιαστικά τις επιδράσεις της νόσης του Πάρκινσον, ούτε και θεραπευτική προσέγγιση που να αποτρέπει το σταδιακό εκφυλισμό και το θάνατο των νευρικών κυττάρων των πασχόντων. Υπάρχει ένα κενό λοιπόν. Ναι, ό,τι υπάρχοντα φάρμακα υπάρχουν, ναι, είναι περιορισμένη και συμπτωματική δράση. Και οπότε λοιπόν, επειδή υπάρχει αυτή η ανεπάρκεια μεθόδων για την πρόγνωση και τη θεραπεία της νόσου, αλλά και ο περιορισμός των αριθμών των δραστικών ουσιών που μπορούν να περάσουν αυτό που λέμε τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, δηλαδή να φύγουν από το κυκλοφορικό και να πάνε στον εγκέφαλο, γι' αυτό υπάρχει και τεράστια δυσκολία στο να αναπτυχθούν φάρμακα. Αυτό λοιπόν που γίνεται είναι ότι έχει προκληθεί ένα παγκόσμιο ερευνητικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια για την κατανόηση αυτή τη ασθένεια και άλλων νευροξυλιστικών παθήσεων. Μήπως καταφέρουμε και να αναπτύξουμε αντιπαρκινσονικές θεραπείες. Οπότε λοιπόν εδώ ερχόμαστε με έναν συντονισμό, μια εθνική εμβέλεια δράση, με τη σύμπραξη τριών, θα έλεγα, διεθνών αναγνωρισμένων ερευνητικών εργαστηρίων. Το ένα είναι του Νεκτάριου του Ταβερναράκη, που είναι και καθηγητής στην Ιατρική Σχολή και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας, επίσης ερευνήτρες της Carolis Murphy, το δικό μου το εργαστήριο, αλλά και μια εταιρεία που έχει αποσπάσει αρκετά βραβεία για την καινοτομία τη, η Συνόηση Therapeutics, η οποία είναι εδώ, είναι ελληνική εταιρεία, που έχει εξειδικευμένο προσωπικό και αποκλειστική και διακεκριμένη δράση στον χώρο της ανάπτυξης φαρμάκων σε αυτή την ασθένεια, με στόχο να αναπτύξουμε και να διαθέσουμε, αν μπορούμε, όσο μπορούμε, στοχευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις κατά της νόσης. Το πρόγραμμα είναι τριετές, σωστά, κύριε Γαρίνη? Το πρόγραμμα είναι τριετές, θα ολοκληρωθεί το 2024. Ναι, με ένα ποσό χρηματοδοτείται, με ένα ποσό της τάξης του 1 εκατομμύριο ευρώ. Μεγάλο το ποσό, σωστά, δεν κάνω λάθος? Μεγάλο το ποσό, βεβαίως πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτά τα εργαστήρια τα οποία συμμετέχουν, ναι, έχουν ξαναλάβει τις χρηματοδοτήσεις, είναι ικανοί να... και να συντονίσουμε και να... Ακριβώς, και να τα αποκριθούν στις απαιτήσεις. Είστε αισιόδοξος? Είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος. Θεωρώ ότι προχωράμε σε κατοχήρωση γνώσης με πατέντες και σίγουρα θα μπορούμε πολύ σύντομα να πούμε αρκετά όμορφα πράγματα γι' αυτό. Γι' αυτό άλλωστε και υπάρχει αυτή η δράση και νομίζω ότι ήταν και ο λόγος που αποφάσισε και το κράτος, η κυβέρνηση αν θέλετε, να τη χρηματοδοτήσει. Μάλιστα, οπότε να έχουμε θετικές εξελίξεις και ευχάρισες ανακοινώσεις και θετικά συμπεράσματα και πριν το πέρας της ολοκλήρωσης της τριετίας, σωστά? Το εύχομαι και εγώ και εύχομαι να πάνε όλα καλά και θα σας ενημερώσω, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Μάλιστα. Κύριε Γαρίνη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Χαρά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν.